οικονομία, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει αρχίσει να γίνει δύσκολο ακόμα και το να μείνει κανείς κάπου, δηλαδή να έχει ενίκιο. Είναι πάνω από 50% του μισθού του πλέον, ειδικά για τους νεότερους ανθρώπους, εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές. Αυτό είναι από έρευνες επίσημες. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο της αγοράς, τον κύριο Θέμη Μπάκα, που είναι πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estate. Καλός φίλος, μας έχει βοηθήσει αρκετές φορές να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θέμη, καλησπέρα. Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Με υψηλό λογαριασμό, μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα για αυτό το κομμάτι των ενοικίων, πού κυμαίνονται, πού πάνε έτσι στο κέντρο. Και επειδή εσείς κάνετε και διαρκώς έρευνες που έχουν κοινωνικό προφίλ, να μας δώσεις και μια εικόνα με την αντιστοιχία του μισθού ενός νέου ανθρώπου, τι γίνεται. Γιατί φαίνεται να γίνει τόσο ακριβό σπορ, που οι περισσότεροι είναι οι άνθρωποι που το βλέπουν με το κιάλι το σπίτι. Και τα νέα ζευγάρια ειδικά. Θα σου πω το εξής. Το 2019 η Eurostat έκανε μια έρευνα, η οποία έλεγε το εξής. Ότι το 62,1% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους για το πόσο στέγασης. Μέσα στο πόσο στέγασης είναι και το ενίκιο και οι εργασιακοί κοινή ωφελία, καθώς τα κοινόχρηστα. Το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες όπως η Γερμανία ήταν στο 10%, στην Πορτογαλία περίπου στο 14%, στο 17% περίπου η Ιταλία και στο 24% η Πορτογαλία. Και η Ελλάδα το 2019 στο 62,1%. Η γενικότερα οι τιμές μίσθωσης κατοικιών στη χώρα μας από το 2017 και μετά έχουν αγγίξει μία αύξηση συσσωρευτικά περίπου από 25-30% όσον αφορά το κέντρο της Αθήνας. Ενώ σε πολλές περιοχές αστικές, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή ακόμα και σε άλλες περιοχές, θα δούμε ότι αυξήσεις κυμαίνονται από 10 έως και 15 και 20%. Γενικότερα αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε από τους νέους ανθρώπους είναι ότι δαπανούν περίπου στο 50-55% της μισθοδοσίας τους για ένα σπίτι 45-50 τετραγωνικά μέτρα για να μείνουν μόνοι. Άρα. Όταν θα μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε για μια οικογένεια, θα κατανοούμε ότι ο ένας μισθός στο ζευγάρι πάει απευθείας στο κόστος στέγασης που λέγεται ενίκιο και λογαριασμοί. Νομίζω ότι τα πες όλα, έτσι. Η εικόνα ήταν χαρακτηριστική. Βάλεις και τη σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άμα θες πάνω από 50% του μισθού μόνο για ένα σπίτι 45-50 τετραγωνικών με λογαριασμούς και με όλα αυτά που έρχονται τώρα. Ακριβώς. Νομίζω καταλαβαίνει κανείς. Έχουμε το 19 αυτό. Αν φτάσουμε αυτή τη στιγμή 2021, θα δούμε ότι αυτό το 62,1% που λέγει γύρω από το 19, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει φτάσει στο 70-71%. Τι πουλάει στο κέντρο τώρα και γενικά στην Αττική, τι είναι αυτό δηλαδή που κινεί το ενδιαφέρον, τι σπίτια νοικιάζονται και τι σπίτια είναι αυτά που επιλέγουν να αγοράσουν όσοι κινούνται στην αγορά? Γενικότερα, όσο αφορά την πώληση, το ενδιαφέρον να αγοράσει είναι πολύ έντονο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ο λόγος είναι ο συνδυασμός τριών συγκεκριμένων πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα έχουμε το εξής. Έχουμε νέες εκδόσεις εργασιακών δανείων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μας είχε λείψει στην ελληνική κλιματαγορά τα χρόνια των μνημονίων. Το 2021, εμείς υπολογίζουμε ότι θα εκδοθούν περίπου 900 εκατομμύρια νέα στεγαστικά δάνεια το 2020 και 687 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο στοιχείο είναι το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή την αύξηση των ενοικίων, η οποία είναι ραγδαία, όπου αν κάποιο μπει στη διαδικασία και διαθέτει το 20-30% τη ιδία συμμετοχή που ζητάει η τράπεζα αντιχωρή στεγαστικού δανείου, θα δει ότι σε πολλές περιπτώσεις η δόση του δανείου υπολείπεται σε σχέση με το ενίκιο ακόμα και 20-25% ή ακόμα και 30% αν μιλάμε για δάνεια 25-30 ετών. Παράλληλα, έχουμε χαμηλά επιτόκια κειμενόμενα και σταθερά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Άρα όλοι αυτοί οι παράγοντες και ταυτόχρονα της δωρεάς χρηματικής γονικής παροχής χωρίς προνομικό συντελεστή, όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν πλέον μπει στη διαδικασία να βάζουν τον κόσμο στην επιλογή αγοράς κατοικίας. Το ότι αγοράζει ο κόσμος. Αγοράζει ακίνητα κατά κύριο λόγο 75-95 τετραγωνικά μέτρα, δύο υποδωμάτια, κατά κύριο λόγο ακίνητα ως 160-170.000 ευρώ. Εκεί είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ζήτησης κατοικιών. Οικογενειακή στέγη, mainstream οικογενειακή στέγη δηλαδή. Ναι, θέλουμε δύο δωμάτια οπωσδήποτε να υπάρχουν. Άντε να υπάρχει και τρίτο. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα. Τι γίνεται με αυτά τα μέτρα που ακούς και τα ξέρεις και από την αγορά με την κυβέρνηση? Λέει, εξετάζονται μέτρα για να μπει ένα φρένο στις αυξήσεις και επίσης αυξάνονται παράλληλα κατά 6,4% οι τιμές ακινήτων στην Αθήνα το δεύτερο τρίμηνο. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε να γίνεται μια συζήτηση για μείωση και για να μπει ένα ταβάνι, από την άλλη βλέπουμε αυξήσεις των τιμών. Πώς λειτουργεί αυτό τώρα?
Λοιπόν, όσον αφορά τις τιμές πώλησης, οι τιμές πώλησης είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αύξηση των τιμών πώλησης. Συνολικά, οι τιμές πώλησης έχουν αυξηθεί από το 2018 στο 2021 περίπου στο 20%. Εμείς θεωρούμε ότι θα κλείσουμε τη φετινή χρονιά στο 25% συσσωρευτική αύξηση από το 18% και σήμερα. Τώρα τι λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει κάτι που είναι πολύ πρωτοποριακό. Τι είπε στην αρχή, είπε ότι εγώ θα δώσω 10.000 σπίτια που είναι στη δημόσια περιουσία, δίνει στο ΕΤΑΔ ή σε οργανισμούς του ελληνικού δημοσίου, με φτηνό προσιτό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και ευπαθείς οικονομικά ομάδες. Παράλληλα, όταν ακούμε αυτή τη στιγμή και συζητάμε και λέμε ότι θα μπει ένα πλαφόν στο ενίκιο, η κυβέρνηση έχει αυτό το πράγμα. Θα είναι καταστροφικό. Όποια χώρα μπήκε στη λογική να δημιουργήσει πλαφόν στην τιμή ενοικίασης, είναι μη λογικό και καταστρέφει την μεταγορά και καταστρέφει ουσιαστικά και την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό που κάνουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση το μελετά, τι λέει, να δώσει κάποια κίνητρα. Είδαμε και τους Ισπανούς. Δίνουν κίνητρα αυτή τη στιγμή στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, έτσι ώστε να υπάρξουν μια μείωση των ενοικίων. Ή αλλιώς το εξής, να ανανεώσουν τα μισθωτήρια συμβόλαια στους ίδιους ενοικιαστές, στο ίδιο αφημί, εντός του 2021-2022, χωρίς να υπάρχουν αυξήσεις. Και με στόχο τις φοροελαμφρύνσεις. Όχι πλαφόν στα ενοίκια. Αυτό είναι καταστροφικό. Όμως κάθε μέρα αυτά αλλάζουν. Εμείς θα πούμε και το εξής. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, βάσει των πληροφοριών και των δημοσιευμάτων τις τελευταίες ημέρες, σκέφτηκε μια άλλη λογική. Και λέει, για ποιο λόγο να μην πω στη διαδικασία να δώσω ένα άτοπο δάνειο σε νέα ζευγάρια αυτή τη στιγμή που δεν έχουν πρώτη κατοικία, με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Για ποιο λόγο να μην δώσω και ένα άτοπο στεγαστικό δάνειο να φτιάξουν αυτή τη στιγμή τα κινητά τους, να κάνουν ανακαινήσεις. Παράλληλα, ακούσαμε και τη λογική να βρεθούν οικόπεδα και στη συνεργασία το ελληνικό δημόσιο με ιδιωτικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν κατοικίες προσιτές. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε το εξής, ότι αυτό το είπε και ο Δήμαρχος Αθηναίων στο συνέδριο της Protexpo, λέγοντας ότι δεν μπαίνουμε στη λογική πια των εγκατοικών κατοικιών. Όλη η Ευρώπη πλέον βλέπουμε ότι κινείται στην προσιτή κατοικία. Δηλαδή κατοικίες προσιτές προς το ενίκιο τους, κατοικίες προσιτές προς την τιμή πώλησης. Γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια πιο γενικότερη και πιο ασφαλή εικόνα όσον αφορά τι σκέφτεται και τι σχεδιάζει η κυβέρνηση όσον αφορά το κόστος στέγασης. Το σημαντικό είναι ότι το σχεδιάζουν, το σκέφτονται, το μελετούν. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το βλέπουμε αυτό το κομμάτι και υπάρχει έντονη κινητικότητα. Θέμη, κλείνοντας την συζήτηση, σε ποιες περιοχές βλέπεις να στρέφεται τώρα το ενδιαφέρον για ενοικίαση και για αγορά, πού είναι δύσκολο και πού είναι. Και πού βλέπεις να ανεβαίνουν κιόλας οι τιμές, διότι υπάρχει ζήτηση. Γενικότερα, οι τιμές ανεβαίνουν σε περιοχές που βρίσκονται στον παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής. Εκεί, Γλυφάδα, Άλυμος, Παλαιό Φάλιρο, περιμετρικά του ελληνικού. Εκεί, κατά κύριο, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις. Αυξήσεις μεγάλες καταγράφονται όμως και στον Πειραιά. Ο Πειραιάς, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέπουμε να αλλάζει χαρακτήρα, να αλλάζει εικόνα, αποκτά τραμ, μετρό. Βλέπουμε επενδύσεις, βλέπουμε τον πύργο του Πειραιά να αρχίζει να μπει σε εργασία πριν να γίνουν εργασίες. Όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ την κινητικότητα των επενδυτών. Επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι το κέντρο των Αθηνών, εμβληματικά κτίρια, αλλάζουν χαρακτήρα, ανακαινίζονται και πλέον μπαίνουν στην διαδικασία να γίνονται λειτουργικά. Είδαμε και το σπίτι της Κάλλας, το κτίριο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή διάφορα κτίρια στη Σούτσου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή 100 ξενοδοχεία, μάλλον 100 εμβληματικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας το καλοκαίρι του 2021, τα οποία ολοκληρώθηκαν και άνοιξαν τις πόρτες στους τουρίστες. Και εκεί βλέπουμε και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον είναι σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος της γραμμής 4 του μετρό. Εγώ θεωρώ το Γαλάτι, πραγματικά το Γαλάτι, λόγω του ότι είναι βρίσκεται κοντά στη λεωφόρο Κηφισίας, είναι κοντά στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισού, είναι στην Αττική Οδό, θα αποκτήσει 2 στάσεις μετρό. Και βεβαίως έχει το Άλσος και είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, θεωρώ το Γαλάτι στο άμεσο μέλλον θα αποτελέσει το μήλο της Έλληνος σαν περιοχή. Έτσι και το Βουδί. Είναι περιοχές δηλαδή οι οποίες ο κόσμος κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μας δίνεις και την εικόνα και μας δίνεις και τα προγνωστικά. Οπότε αυτό φαίνεται ότι το έχεις απόλυτα το σπορ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θέμη, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εμείς νομίζω ότι κλείνουμε ένα γεμάτο briefing με όλες τις εξελίξεις, όλη την επικαιρότητα, όλα τα θέματα της πανδημίας και τα οικονομικά θέματα. Κάναμε το καθήκον μας. Δεν σταματά εννοείται τίποτα στο Action 24. Σε λίγα λεπτά μαζί σας ο Γιάννης Πολίτης με το Evening Report. Γεια σας.